ξημερώματα οι Θεσσαλονικείς είχαν πιάσει θέσεις στο Καφταντζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα. Τη συνάντηση του Άρεως με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Φίλαθλοι κατέκρισαν το στάδιο Καραϊσκάκη για να εμψυχώσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στον αγώνα τους για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Έτσι, το τέλος του αγώνος βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό με 3-1 και κάτοχο του κυπέλου Ελλάδος για 14η φορά. Και το σπουδαιότερο, του έδωσε το εισιτήριο για την προσεχή ευρωπαϊκή διοργάνωση του κυπέλου κυπελούχων. Με αγωνία αναμένεται ο τελικός κυπέλου Ελλάδος μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και το στάδιο Καραϊσκάκη είχε γεμίσει από φιλάθλους, οι οποίοι από νωρίς είχαν πάρει τις θέσεις τους στις κερκίδες. 1974 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-2, ΠΑΟΚ θα κερδίσει τα πέναλτι με 4-3. Θα ευστοχήσει, εδώ ο Γκαϊτατζής. Κερδίζει μια μονομαχία, δίνει μια μπροστινή παλιά, πετύεται ο Κρητικόπουλος, βγαίνει και ο Κωνσταντίνου, χάνουν την μπάλα και οι δύο, την παίρνει ο Φυλακούρης, την κλέβει ο Πένια και ο Δαβουρλής από μακριά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα πριν προλάβει να γυρίσει ο Κωνσταντίνου στο τέρμα του. 1976 στη Νέα Φιλαδέλφια, Ηρακλής Ολυμπιακός 4-4, ο Χατζηπαναγής με μια εντυπωσιακή προσπάθεια αποφεύγει και Λεσίδη και Κλέζο και κάνει το 1-0 στο 27ο λεπτό, εδώ ο σκόρα. Ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ στην επίθεση με τον Βακάλι, πάει μπάλα στον Αλβαρέζ. ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-0, η ΑΕΚ στην επίθεση, Μαύρος πρόχνεται από τον Ιωσήφιδη, δεν σφυρίζει τίποτα ο διαιτητής. 1979 Πανιόνιος ΑΕΚ 3-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο Πανιόνιος η ΑΕΚ είναι στην επίθεση τώρα με τον Μπάγεβιτς πάλι, άρχισε πολύ καλά τον αγώνα. Καστοριά εναντίον του Ηρακλή στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε τη φάση του πέναλτι που είχε κάνει ο Σαργκάνης στο Χατζή Ελευθερίου και σφυρίχθηκε το πέναλτι από τον διαιτητή που ήταν τότε ο κύριος Βουράκης. Το πέναλτι αναλάμβανε να εκτελέσει ο Καλαμπάκας και έκανε το Καστοριά Ηρακλής 0-1, πανηγυρισμοί στις εξέδρες από τους φίλους του Ηρακλή. Τελικό σκορ Καστοριά Ηρακλής 5-2 για πρώτη φορά